Φτάσαμε λοιπόν στην πρώτη ομιλία της τελευταίας ημέρας του συνεδρίου μας για φέτος, το Γεστοσφήμι 13. Λοιπόν, ο ομιλητής που πρόκειται να ακούσουμε είναι ο κύριος Σπύρος Σιρμακέσης. Ο Σπύρος Σιρμακέσης είναι καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Πάτρα. Είναι διευθυντής επίσης του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος του Technology Transfer Office και υποστηρίζει τη διαδικασία δημιουργίας επιχειρηματικής κουλτούρας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα θα μας λύσει την απορία. Επιχειρηματίας και ηλεκτρολόγος μηχανικός. Γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα ακούγομαι, σίγουρα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την προσφώνηση. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση να βρίσκομαι εδώ. Είναι για μένα ιδιαίτερα τιμητικό. Φοιτητές μου και μη φοιτητές μου να με καλούν να μιλήσω, να παρουσιάσω ένα θέμα που ενδιαφέρει εμένα, αλλά ενδιαφέρει και εσάς. Θέλω να πιστεύω. Και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτήν την εκδήλωση. Αισθάνομαι ιδιαίτερα κολακευμένος όταν βρίσκομαι σε εκδηλώσεις των φοιτητών. Παρότι σήμερα έχω ένα πολύ δύσκολο ρόλο, καθώς πρέπει αμέσως μετά το φαγητό Κυριακή μεσημέρι να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για κάτι που έχει να κάνει με ηλεκτρολόγους μηχανικούς και επιχειρηματικότητα και επιχειρηματίες. Σας είπε η Αναστασία και την ευχαριστώ πολύ κάποια βασικά πράγματα για μένα, αλλά γιατί να κάθομαι εγώ να σας μιλάω για τεχνολογία και για επιχειρηματικότητα. Το τεχνολογία είναι εύκολο, καθώς σαν καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα, έχω τον τίτλο να μπορώ να μιλάω για τεχνολογία. Όμως για να μπορούμε και να γνωριζόμαστε, γιατί και το κομμάτι του συνεδρίου αφορά και την γνωριμία με τους καθηγητές σας ή τους ενδυνάμει καθηγητές σας ή τους μελλοντικούς σας συνεργάτες, αυτούς που είναι τώρα συνάδελφοί σας. Εγώ έχω τελειώσει μηχανικός εκτεχνικών υπολογιστών και πληροφορική στο Πολυτεχνείο εδώ της Πάτρας. Το 3 ήμουνα στο ΤΕΙ του Μεσολογγίου, το 13 ήμουνα στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος και από το 19 βρίσκομαι στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο να μιλάω είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια έχω φτιάξει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης, ένα δεύτερο αντικείμενο, αλλά το πρώτο αντικείμενο είναι αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε λίγο σήμερα. Αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1992, ασχολούμαι με ό,τι έχει να κάνει με έρευνα και ανάπτυξη, λειτουργώντας αρκετά συχνά σαν σύμβουλο σε επιχειρήσεις ή σε μικρότερες ή μεσαίες επιχειρήσεις στον ελληνικό χώρο. Από το 2007 έχω φτιάξει το Εργαστήριο της Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας. Το 2021 είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διόφαντου, του ΙΤΗ, εδώ πιο δίπλα. Και πριν από μερικούς μήνες, μετά από αρκετές συνεννοήσεις και μετά από μια επιτυχημένη υποβολή πρότασης, θα είμαι αυτός που θα τρέξει το παρθενικό ταξίδι του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, του Technology Transfer Office, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Και αν όλα πάνε καλά, ενδεχομένως να έχουμε για πρώτη φορά μαζί με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, και θέλω να πιστεύω ότι μετά το Πάσχα θα είναι επίσημη ανακοίνωση, ένα Technology Transfer Office που θα καλύπτει ολόκληρη την Πελοπόννησο, με ιδιαίτερες φιλοδοξίες για όλους εμάς που είμαστε εκεί, που είμαστε σε αυτό το κομμάτι. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι το κομμάτι που έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα πέρα από την τεχνολογία είναι κάτι που με διέπει από πάρα πολύ μικρό. Ξεκινώντας από όταν γεννήθηκα, είμαι γιος εμπόρου, επομένως έχω μεγαλώσει σε ένα εμπορικό κατάστημα. Πάντα το όνειρό μου ήταν να καταφέρω να πουλήσω μπρατσάκια σε ψάρια, αν καταφέρω να το κάνω, αυτό σημαίνει επιχειρηματικότητα. Και ξεκίνησα πολύ μικρός, έχοντας γευτεί την αποτυχία της επιχειρηματικότητας, μόλις 8-9 χρονών, όταν έστησα τον πρώτο μου καραγκιόζη στο γκαράζ του σπιτιού. Γκαράζ όχι γιατί ήξερα την Amazon ή την Google, έτυχε να έχουμε τον γκαράζ εκεί να το κάνουμε αυτό. Και στην πρεμιέρα που είχα κόψει εισιτήρια, ήταν πραγματικά ένα φανταζή event, κατάφερα να βάλω φωτιά στη σκηνή και να καταστρέψω την καριέρα μου σαν θεασάρχης σε θέατρο σκιών. Από εκεί και πέρα ακολούθησαν πάρα πολλές άλλες αποτυχημένες δραστηριότητες και κάποιες μικροεπιτυχημένες δραστηριότητες, ώσπου να φτάσω να ασχοληθώ να συνδυάσω ένα αντικείμενο που μου αρέσει, τεχνολογία, την αγαπώ πάρα, πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, ήταν για μένα όνειρο ζωής να ασχοληθώ με την πληροφορική. Και συνδύασα και το τένις, που είναι μια μεγάλη αγάπη, αν και δεν μου φαίνεται, έτσι ασχολούμαι με το τένις και προσπαθώ να παίξω, φτιάχνοντας αυτό που βλέπετε σαν τένις UGR, που μετά από 14 χρόνια είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο
ταινιστικό πόρταλ για πληροφορίες και προώθηση προϊόντων σε όλο το ελληνόφωνο κοινό στον κόσμο. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα έφτιαξα και άλλα πράγματα τα οποία αποτύχανε παταγωδώς ή κάποια άλλα που προχώρησαν περισσότερο, όπως ήταν το τένις φάσον, που ασχολείται με το τένις και το φάσον, γιατί ακριβώς μου αρέσει το κομμάτι της μόδας κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, οπότε αποφάσισα να τα ταιριάξω. Αλλά επειδή όλες σας μιλάω για τένις, η πληροφορική για μένα είναι πάντοτε ένα κομμάτι που βρίσκεται μέσα στο DNA μου, έτσι από τον Δεκέμβρη του 2021. Έχουμε πια μια καινούρια startup, λέγεται AI for Skills. Είναι μια εταιρεία που προσπαθεί, είναι μια εταιρεία στην Ιταλία, γιατί το καθεστώς στην Ιταλία ήταν πιο ευνοϊκότερο για τις startups, η οποία προσπαθεί να συνδυάσει AI ώστε να βελτιώσει το skilling, upskilling και reskilling ανθρώπων που δουλεύουν στις ιχθυοκαλλιέργειες. Γιατί οι ιχθυοκαλλιέργειες, γιατί μέχρι το 2034 οι ιχθυοκαλλιέργειες θα είναι το επάγγελμα ή αν θέλετε η πηγή της τροφής που πρέπει να θρέψει όσο δυνατόν περισσότερους κατοίκους αυτού του πλανήτη, καθώς όλα τα άλλα τείνουν να φθήνουν. Άρα, ακούγοντας όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, βλέποντας μπροστά, έχοντας κάποια από τα πράγματα που έχετε όλοι σας εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα και έξω από αυτή την αίθουσα, γιατί σπουδάζετε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο που έχει συγκεκριμένα βασικά χαρακτηριστικά, ξεκίνησα να φτιάχνω τις δικές μου επιχειρηματικές ή αν θέλετε αναπτυξιακές δραστηριότητες. Τις ονομάζω αναπτυξιακές γιατί δεν έχω έσοδα από αυτή λόγω της καθηγητικής μου ιδιότητας, αλλά έχω δραστηριότητες οι οποίες οδηγούν σε επιχειρηματική δράση συναδέρφους, φοιτητές ή αποφύτους του τμήματος μας. Άρα, θα ξεκινήσουμε από τη βασική διαπίστωση, γιατί είχα πει σήμερα θέλω να αποδείξω ένα θεώρημα που λέει ότι θα ξεκινήσω ότι οι μηχανικοί δεν μπορούν να είναι επιχειρηματίες. Το μαθαίνετε μέσα στις τάξεις σας, μέσα στα αμφιθέατρα. Ακούτε πολύ εύληπτους συναδέρφους να σας μαθαίνουν θεωρήματα, να σας μαθαίνουν αξίες, να σας μαθαίνουν τεχνολογίες, οι οποίες πρέπει να συνεχίσετε να κάνετε μεταπτυχιακό, να κάνετε διδακτορικό, να ανεβείτε ακόμη περισσότερο στην αξιακή αλυσίδα αυτής της χώρας, αυτού του πλανήτη. Αλλά τι ονομάζουμε επιχειρηματικότητα? Τι ονομάζουμε επιχειρηματικότητα εμείς που βρισκόμαστε στο κομμάτι του ακαδημαϊκού χώρου? Ένας επιχειρηματίας είναι κάποιος που ξεκινά να τρέξει μια επιχείρηση με ελάχιστα έσοδα, με ελάχιστους πόρους, ενδεχομένως και με ελάχιστο σχεδιασμό, και είναι αυτός ο μοναδικός υπεύθυνος για όλα τα ρίσκα και για όλες τις ανταμοιβές που θα πάρει από αυτή την επιχειρηματική του τοποθέτηση. Συνήθως η ιδέα που προκύπτει από όλους μας, εδώ όσους είμαστε σε αυτή την αίθουσα ή έξω από αυτή την αίθουσα, είναι κάτι που ξεκινάει από ένα καινούριο προϊόν ή μια κάποια υπηρεσία που όμως δεν έχει κανένα business model, γιατί δεν το έχουμε μάθει ποτέ να το κάνουμε αυτό. Αυτός ο τύπος της δράσης, που είναι κοινός σε όλους μας, στοχεύει να φέρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερα κέρδη, έχει ένα υψηλό οικονομικό ρίσκο και συνήθως ο επιχειρηματίας, ο κάθε ένας από εμάς, αυτός που ονομάζουμε startupper, σπαταλάει τον προσωπικό του χρόνο, και αυτή είναι η βασική του επένδυση, σε ένα σκοπό ο οποίος δεν είναι και τόσο σίγουρος και στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να πείσει γι' αυτό, να βρει το απαραίτητο κεφάλαιο για να κινηθεί, να βρει τις πρώτες ύλες, που στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι δύσκολο να φτάσουμε στην πηγή, να βρει τους χώρους που θα κατασκευάσει ή θα αναπτύξει υπηρεσίες και κάποια στιγμή να βρει και προσωπικό που θα είναι ιδιαίτερα skilled, θα έχει τα απαραίτητα προσόντα για να το κάνει αυτό. Αλλά όταν είπαμε για skills, ποια είναι αυτά τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας επιχειρηματίας? Από την εμπειρία μου στο κομμάτι του skilling, upskilling, reskilling, όλα αυτά που είναι πράγματα με τα οποία ασχολούμαστε τα τελευταία χρόνια, ένας επιχειρηματίας, ένας που ασχολείται με την ανάπτυξη μιας καινοτόμας ιδέας σε επιχειρηματική δραστηριότητα, πρέπει να έχει αυτά τα προσόντα. Δηλαδή, να μπορεί να διοικεί, να μπορεί να κάνει κατάλληλα διοίκηση μιας επιχείρησης. Να μπορεί να έχει ηγετικές ικανότητες, να μπορεί να δουλέψει μέσα σε μια ομάδα. Να ακούει, αλλά και να επικοινωνεί με τους γύρους του. Να μπορεί να πουλάει πράγματα. Να μπορεί να στείνει τα οικονομικά με τέτοιο τρόπο, ώστε να φαίνονται ότι βγαίνουν τα οικονομικά, ότι αυτά παράγουν κέρδος. Να μπορεί να έχει αναλυτικά, να έχει προσόντα που θα του επιτρέψουν να λύσει με βήματα συγκεκριμένα προβλήματα που ενδεχομένως θα προκύψουν και γι' αυτό χρειάζεται να έχει κριτική σκέψη για να μπορέσει να το κάνει αυτό. Να σχεδιάζει, να σκέφτεται στρατηγικά τα επόμενά του βήματα
προφανώς να έχει technical skills, γιατί ασχολούμαστε με τεχνολογική επιχειρηματικότητα, να μπορεί να κατανείμει το χρόνο του, να μπορεί να στήσει την επιχείρησή του, τον οργανισμό του, την ομάδα του με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να μπορεί να κάνει να πάρει τη δικτύωσή του, να μπορέσει να κάνει το marketing και να κάνει το απαραίτητο branding. Αυτά είναι τα skills που βλέπουν όλες οι μελέτες, όπου πρέπει να έχει κάποιος όταν ασχολείται με την έννοια της επιχειρηματικότητας. Όλοι εδώ μέσα είμαστε μηχανικοί. Ποια είναι τα προσόντα, ποια είναι τα skills που πρέπει να έχουμε για να είμαστε μηχανικοί. Θα πρέπει να είμαστε στην αιχμή της τεχνολογίας, δηλαδή να παρακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις. Διαφορετικά, θα είμαστε οι μηχανικοί του παρελθόντος. Θα εφαρμόζουμε λύσεις οι οποίες δεν θα έχουν μέλλον. Θα πρέπει αυτές τις λύσεις να μπορούμε να τις επικοινωνούμε με άλλους συναδέρφους μας ή με τελικούς μας πελάτες. Ο μηχανικός πάντοτε έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο σε όλες τις εταιρείες. Οι μηχανικοί λογισμικού, δικτύων, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, οποιαδήποτε κατηγορία μηχανικών, έχει μια, ας την πούμε, γκλαμουριά, να μου επιτρέψετε αυτή τη λέξη. Είναι λίγο πιο πάνω σε σχέση από τους απλούς τεχνίτες. Ή τουλάχιστον έτσι θέλουμε να πιστεύουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε, και έτσι το μαθαίνουμε και στο πανεπιστήμιο, το μαθαίνουμε στο πολυτεχνείο μετά από 5 χρόνια σπουδές. Άρα είναι τα skills που πρέπει να έχει ένας μηχανικός. Πέρα από αυτό όμως, τα τεχνικά μας skills θα πρέπει να τα επικοινωνούμε και με άλλους ανθρώπους. Θα πρέπει δηλαδή να μπορούμε να διαμορφώνουμε σχέσεις και με άλλους ανθρώπους, να μπορούμε να μιλάμε μαζί τους, να τους λέμε κάτι και να κατανοούμε τι λέμε και να μας λένε κάτι και να το αντιλαμβανόμαστε. User needs. Το βασικό πράγμα από όπου ξεκινά οποιαδήποτε ανάπτυξη, οτιδήποτε και να κάνουμε σαν μηχανική. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουμε μια κριτική σκέψη, ώστε να μπορούμε να συνδυάζουμε την αιτία με το αιτιατό. Να μπορούμε να καταλάβουμε τι θα προκαλέσει ένα αποτέλεσμα. Τι προέκυψε, πώς προέκυψε ένα πρόβλημα, τι ήταν αυτό που οδήγησε σε αυτό το πρόβλημα. Και προφανώς θα πρέπει να έχουμε δημιουργικότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει και η κλασική δημιουργικότητα του μηχανικού που λέει: άμα δουλεύει, άστο. Δεν χρειάζεται να είμαι πιο δημιουργικός. Ακόμη και αυτό αρκεί στο μηχανικό, ώστε να έχει την απαραίτητη καινοτομική σκέψη να πει ότι αυτή τη στιγμή δεν το πειράζω ή θα το πειράξω, γιατί εγώ πιστεύω ότι το αποτέλεσμα που θα μου φέρει θα είναι σημαντικό. Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει ενθουσιασμός, γιατί χωρίς όρεξη για δουλειά σε ένα μηχανικό δεν υπάρχει δουλειά. Είναι αυτό που ψάχνουν όλες οι εταιρείες, ακόμη και αν τα technical skills σας δεν είναι τόσο καλά, ψάχνουν τον ενθουσιασμό σας ή ψάχνουν την προσοχή σας στο να μάθετε καινούργια πράγματα. Ότι το μάτι σας κόβει, το μάτι σας λάμπει. Αυτό είναι που το ψάχνουν οι εταιρείες. Αυτό είναι που θέλει να έχει ένας μηχανικός. Και τέλος, η ανεκτικότητα. Οτιδήποτε συμβεί, θα πρέπει να είμαστε εκεί να το αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία. Από το πιο αστείο μέχρι το πιο καταστροφικό. Ο μηχανικός καλείται να λύσει τέτοια προβλήματα. Αν σε αυτή την οριζόντια συνιστόσα που λέγεται μηχανικός, βάλουμε την έννοια του electrical engineer, οι μελέτες για το 2022 λένε ότι τα skills που πρέπει να έχουμε είναι αυτά. Ταυτίζονται πάρα πολύ με την γενικό μηχανικό, δηλαδή critical thinking, technological knowledge, active learning, συνεχή πορεία στο να μπορέσουμε να μάθουμε καινούργια πράγματα, interpersonal skills, organization skills, complex problem solving skills, ώστε δυνατόν πιο πολύπλα προβλήματα έρχονται σε εμάς, καινοτόμα σκέψη και λόγω του αντικειμένου μας, ό,τι έχει να κάνει με τη μαθηματικά και τη φυσική, είναι πράγματα τα οποία διατρέχουν τη γνώση και την εμπειρία μας. Αν πάρουμε αυτά τα skills που τα έχουμε μέσα στο DNA του μηχανικού, διαφορετικά δεν είμαστε μηχανικοί, και τα προβάλλουμε πάνω στο entrepreneurship, στα skills του επιχειρηματία, έχουμε καταφέρει τα πράσινα. Δηλαδή από τα 2, 4, 6, 8, 10, 11, τα μέτρησα καλά, 2, 4, 6, 8, 10, 11 skills, έχουμε τα 2, 4, 6. Έχουμε πάνω από το 50%. Αν πάμε τώρα και ψάξουμε όλα τα προγράμματα σπουδών σε όλο τον πλανήτη, από την Αμερική, Ευρώπη, Ασία, που σχετίζονται με το μηχανικό, πέρα από τα ειδικά προσόντα που θέλει κάθε πρόγραμμα σπουδών να έχει, θα βρούμε μέσα λέξεις σαν αυτές που λένε ότι ο μηχανικός, σε ένα πρόγραμμα μηχανικών, το πανεπιστήμιο, θα πρέπει να του δίνει τη δυνατότητα να φτιάχνει λύσεις, να δοκιμάζει λύσεις και να αξιολογεί τα αποτελέσματα οποιοδήποτε πειραματικής διαδικασίας έχει κάνει. Να σχεδιάζει συστήματα, να σχεδιάζει μέρη ενός συστήματος, να σχεδιάζει διεργασίες, αλλά θα πρέπει να δουλεύει συνεργατικά με σεβασμό και με το απαραίτητο creativity και με την υπευθυνότητα σε ένα μέλος μιας ομάδας να μπορεί να ορίσει και να λύσει προβλήματα engineering,
να επικοινωνεί με αποδοτικό τρόπο είτε γραπτά, είτε προφορικά, είτε ακόμη και γράφοντας, σχεδιάζοντας πράγματα, και τα μαθαίνουμε αυτά στο πανεπιστήμιο μας, στα πανεπιστήμια μας, και να μπορούμε να πάρουμε όλη την απαραίτητη πληροφορία που μας χρειάζεται, ώστε να είμαστε σε μια συνεχή εκπαίδευση, ώστε να συνεχίσουμε να είμαστε μηχανικοί. Αν ξαναγυρίσω τώρα και κάνω προβολή των skills, ξαφνικά μόνο 3 skills δεν μας μένουν, δεν τα έχουμε καλύψει. Αυτά θα τα βρούμε κάπου αλλού. Αυτά τα έχει κάποιος άλλος, που δεν μπορεί να τα κάνει όλα ένας μηχανικός. Και γιατί φαίνεται ότι η σύμπραξη μηχανικών με άλλους αποδίδει? Γιατί ακόμη και στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά επιτυχημένα παραδείγματα. Έχω διαλέξει μερικά, κάποια τα ξέρετε, κάποια δεν τα ξέρετε, δεν είναι τα σημαντικότερα, είναι κάποια νεότερα, είναι κάποια που έρχονται όλα από πανεπιστήμια που έχουν απόφοιτους ηλεκτρολόγους, μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών, όπως την Ακοσόνους, την Αξαγόραση Μέτα, έτσι, που ασχολείται με την επεξεργασία ήχου, την Cyclot, που ασχολείται με την ανάπτυξη λύσεων σε quality as a service, την Data Artisans, που ασχολείται με το να ανιχνεύει την απάτη και αφού ψάξει μεγάλα δεδομένα που υπάρχουν στο διαδίκτυο, την Susurrus, ίσως την πρώτη μεγάλη επιτυχία που είχαμε εδώ στην Πάτρα, που συνδύασε τεχνολογία marketing που σχετίζονται με τη μόδα για να βοηθήσει τους bloggers, την Olvex που κάνει χνηλιασιμότητα σε ευαίσθητα προϊόντα, προϊόντα της ελιάς, του αμπελιού, κρασί κτλ. Την Εμπνέωσης που ασχολείται με το να κάνει χαμηλού κόστους ανάλυση δεδομένων ώστε να μεταδίδονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ή την LOCAI, μια νομίζω πέρσινη ή προπέρσινη startup που κάνει χαμηλού κόστους eye tracking από το Πανεπιστήμιο, από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Άρα αφού τα έχουμε όλα αυτά τα προσόντα και τα κάνουμε όλα αυτά, μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας. Εδώ θα πρέπει εγώ σαν ακαδημαϊκός και οι συνάδελφοι μου ακαδημαϊκοί, και βλέπω κάτω ότι υπάρχουν αρκετά καλοί συνάδελφοι, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό δεν γίνεται μόνο από εσάς. Γιατί θα πρέπει και εμείς με κάποιο τρόπο, σαν πανεπιστημιακοί, να χτίσουμε το απαραίτητο οικοσύστημα. Δηλαδή να φτιάξουμε αυτό που ονομάζουμε Entrepreneurship and Innovation Capacity Building. Δηλαδή εμείς σαν πανεπιστήμιο, εμείς σαν ακαδημαϊκοί, θα πρέπει σε όλους εσάς να σας δημιουργήσουμε την απαραίτητη βιομηχανία καινοτομίας, το Innovation Factory. Εμείς έχουμε το προνόμιο να έχουμε access to talent, και το talent είναι από αυτή τη μεριά της αίθουσας, δεν είναι από αυτή την πλευρά. Το talent είστε εσείς. Έχουμε infrastructure, αυτό πρέπει να το δώσουμε σε εσάς. Δεν το κάνουμε πολύ συχνά, έτσι, κλειστά εργαστήρια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια πολεμάω τα κλειστά εργαστήρια που μέσα σε 4 τείχους βγαίνει ένα αποτέλεσμα που το ξέρουμε μόνο 2 άτομα και είμαστε πολύ περήφανοι, αλλά αφού δεν το ξέρει ένας τρίτος, είναι παντελώς άχρηστο. Στην κυριολεξία δεν μας ξέρει η ίδια η μάνα μας και εσύ είμαστε μέσα σε ένα πολύ προηγμένο εργαστήριο. Αυτό πρέπει να ανοίξει σε εσάς. Γιατί θα σας δώσει τη δυνατότητα και θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό που κάνουμε εδώ. Knowledge transfer. Να πάρω γνώση, να σας δώσω γνώση και αφού την ανταλλάξουμε αυτή τη γνώση, να την διοχετεύσουμε και να δικτυωθούμε με άλλους. Δηλαδή να κάνουμε αυτό το απαραίτητο networking. Και όλο αυτό είναι προφανές, όπου πρέπει να το κάνουμε έχοντας access to funding. Και είναι κάτι που τα πανεπιστήμια μπορούν να το κάνουν. Έτσι, ξεκινώντας από το πανεπιστήμιο, θα μπορέσετε εσείς να γίνετε σπουδαίοι και εμείς περήφανοι. Γιατί έτσι ξεκίνησε και η Google. Η Google έχει το εξής προνόμιο. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Venture Capitals, 2 Venture Capitals συνεργάστηκαν και αντί να δώσει μία τυχαία ποσά, 1 δισεκατομμύριο ευρώ, και η άλλη 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κάποιοι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο λένε, αυτοί οι άνθρωποι εδώ έχουν μια πολύ καινοτόμα ιδέα. Αν την πάρει ο ένας, ο άλλος θα χάσει. Δεν βάζετε και οι 2 τα λεφτά σας και να κερδίσετε κι εσείς από αυτά? Και έτσι έγινε αυτό το θαύμα που έχει κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο. Γιατί μέσα από το Πανεπιστήμιο ξεκινάει αυτή η γνώση. Άρα, αν ξαναγυρίσω στο αρχικό μου θεώρημα, εγώ πιστεύω ότι οι μηχανικοί πραγματικά μπορούν να γίνουν πολύ καλοί επιχειρηματίες. Και αν αυτό το πιστεύετε, ας συναντηθούμε και ας μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ενδιαφέρουσα αυτή η ομιλία. Ήταν τιμή μας που σας είχαμε κοντά μας. Υπάρχει κάποια πορεία που θέλετε να γίνει σε αυτό το σημείο? Όχι, από ό,τι βλέπω.
Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.